Αναμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα. Εδώ και αρκετό καιρό το συζητάμε τι θα γίνει με τα κορονοχρέη στην εφορία που έχουν συσσωρευτεί, διότι οι πολίτες δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν με το επίδομα που παίρναν της αναστολής, οπότε όλα αυτά τα ποσά έχουν μαζευτεί. Τώρα ο Υπουργός αυτό που ανέφερε είναι ότι τα χρέη τα οποία έχουν δημιουργηθεί από το Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε η πανδημία μέχρι και τον 7ο του 2021, όλες αυτές οι οφειλές μπορούν να υπαχθούν σε μία ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα έχει ένα επιτόκιο 2,5%. Εάν κάποιοι μπουν στη ρύθμιση αυτή, αλλά επιλέξουν λιγότερες δόσεις, έως 36 δόσεις, αυτές οι δόσεις θα είναι άτοκες. Θα ξεκινήσει η πρώτη δόση από το Γενάρη του 2022, οπότε όλα αυτά τα χρέη μπορούν να ρυθμιστούν. Αρκεί να, οι προηγούμενες οφειλές να είναι ρυθμισμένες και οι οφειλέτες αυτοί να είναι πληττόμενοι, είτε επιχειρήσεις, είτε φυσικά πρόσωπα, είτε ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι εισέπραταν μειωμένα ενίκεια, είτε μισθωτοί που μπήκαν σε αναστολή ή στο πρόγραμμα συνεργασίας. Δηλαδή όλο αυτό το χρονική διάρκεια του κορονοϊού να έχουν πληγεί από την πανδημία. Όλοι αυτοί μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση. Οπότε ανοίγοντας τώρα η πλατφόρμα βλέπουμε την κατάσταση, βλέπουμε ακριβώς τα χρέη τα οποία αυτά εντάσσονται και μπορούν να τα ρυθμίσουν. Δεν εντάσσονται σε αυτή την πλατφόρμα, σε αυτή τη ρύθμιση, τα χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν τώρα που είναι ο έμφυα ή ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώθηκε τον Ιούλιο. Αυτά είναι ξεχωριστά και μπορούν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.